Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού που επιτρέπει σε εμάς να είμαστε μαζί σας στην εκπομπή αυτή με τίτλο «Για την Πεντηκοστή». Είναι η εκπομπή αυτή που μέσα από το Λόγο του Θεού αλλά και μέσα από την εκκλησιαστική ιστορία, την εγγένη χριστιανική ιστορία των αιώνων, προσπαθούμε να διακρίνουμε το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον, ώστε να γνωρίσουμε αν πράγματι είναι αναγκαίο και απαραίτητο να έχουν όλοι οι πιστοί, κάθε φυλής, κάθε έθνος, κάθε γλώσσας, κάθε χρώματος, ακόμη και κάθε δόγματος, να έχουν την υπέροχη αυτή εμπειρία της Πεντηκοστής, δηλαδή του βαφτίσματος εν πνεύματι Αγίου και Περίου, όπως μας περιγράφει ο αψευδής λόγος του Θεού. Θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι στην εκπομπή αυτή συμμετέχουν και την παρουσιάζουν οι αγαπητοί αδελφοί και φίλοι Κώστας Δρακιώτης και Χάρης Ασβεστάς. Σήμερα, με τη χάρη του Χριστού, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από μία ερώτηση, αγαπητέ Κώστα. Στην προηγούμενη εκπομπή μας διάβασες και διαπιστώσαμε όλοι μαζί με τους φίλους μας, τους τηλεθεατές, διαπιστώσαμε την τρομακτική και μεγάλη ευλογία που έλαβε χώρα και άρχισε μάλλον εκεί σε ένα μέρος του Λος Άντζελες στην Ασούζα, σε μια εκκλησία, μάλιστα ο τόπος ήταν ένα στάβλος αν θυμάμαι καλά, όπου βρεθήκαν λιγοστοί άνθρωποι καταρχάς, στη συνέχεια όμως νέγρικη συνάθρηση ήταν, στη συνέχεια όμως ο Θεός ευαρεστήθη, εξέλεξε τον τόπο αυτό και άρχισε να εκχέει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου κατά το Λόγο του Θεού επί πάσαν σάρκα. Και διαπιστώσαμε ότι μέσα σε λίγες μέρες, μάλιστα εν συνόλο 1000 ημέρες, εργάστηκε ένδοξα ο Θεός μέσα σε αυτή τη συνάθρηση, όπου μαζεύτηκαν, περάσαν από εκεί χιλιάδες άνθρωποι, έλαβαν Πνεύμα Άγιο, έλαβαν την εμπειρία της Πεντηκοστής και τη δύναμη της Πεντηκοστής, έλαβαν το χρίσμα, έλαβαν διακονίες και ο Θεός απέστειλε αυτούς σε όλη την οικουμένη να κηρύξουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, το ορθοτομημένο, με τη μόνη διαφορά να το κηρύξουν τώρα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Αυτή η μεγάλη ευλογία λοιπόν διήρκησε, όπως μας είπες και όπως διάβασες αγαπητέ Κώστα, περίπου 1000 ημέρες. Αυτό σημαίνει, αν κατάλαβα καλά, ότι μετά τις 1000 ημέρες άρχισε να φθήνει, άρχισε να σβήνει η φωτιά της Πεντηκοστής και η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εάν έχω δίκιο και είναι έτσι, μπορείς να μας πεις γιατί νομίζεις από ιστορικά γεγονότα πλέον άρχισε να παρουσιάζεται αυτή η πτώση αυτού του μεγαλείου της ενέργειας του Θεού δια Πνεύματος Αγίου σε αυτή την μικρή συνάθρηση, σε αυτή την εκκλησία. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι μετά από τα πρώτα τρία χρόνια της 1000 ημέρες, όπως και εσείς είπατε, στην Αζούζα άρχισε σιγά σιγά να παρατηρείται ένας προοδευτικός εκφυλισμός της πεντηκοστιανής αυτής έκχυσης, της επίσκεψης του Θεού. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι από την Αζούζα το Πνεύμα του Άγιου, η διδασκαλία του Πνεύματος του Αγίου και της έκχυσης μεταλαμπαδεύτηκε σε όλο τον κόσμο. Την ώρα δηλαδή που έφθινε η Αζούζα, κάποιοι άλλοι παίρνανε φωτιά. Όμως, προοδευτικά και οι άλλοι παρουσίασαν τα συμπτώματα της παθογένειας της Αζούζα. Οπότε, το ερώτημα αυτό που κάνετε είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Αζούζα μπορεί να αποτελέσει για κάθε χριστιανό, πιστό, εργάτη του Ευαγγελίου, ένα χάρακα, θα μπορούσα να πω, που από τη μία είναι παράδειγμα προς μίμησης και από την άλλη είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Δηλαδή στην Αζούζα μπορεί κάποιος να δει τα πάντα. Πώς ο Θεός ευηρεστήθηκε εξέχει την δωρεά του Πνεύματος, τι ήταν αυτό που τον έκαμε να σκηνώσει για 3 ολόκληρα χρόνια εκεί και τι ήταν αυτό που στην πραγματικότητα τον έδιωξε. Βέβαια, την καλύτερη απάντηση μπορεί να τη δώσει στο ερώτημα αυτό κάποιος αυτός της Μάρτης, της Αζούζα. Και αυτός βέβαια δεν είναι άλλος από τον Φρανκ Μπάτλερμαν, ο οποίος το 1925, 20 περίπου χρόνια μετά από το ξεκίνημα της εκχύσεως στην Αζούζα, με τόλμη, θάρρος και εντυμότητα κατέγραψε τα θετικά και τα αρνητικά που έλαβαν χώρα
εκείνη την ευλογημένη περίοδο των 3 ετών και αυτό το οποίο τελικά οδήγησε στον προοδευτικό εκφυλισμό της Αζούζα. 1906 με 1909 ήταν η τριετία, κάνω λάθος. Ναι, ναι, το, όχι, έχετε δίκιο. 1906 με 1909. Ο Μπάτλερμαν λοιπόν στο χρονικό της Αζούζα στην πραγματικότητα εστιάζει σε 3-4 βασικούς πυλώνες και εκεί αποδίδει τα αίτια της παρακμής. Και πράγματι, να σε διακόψω, ναι, θα μπορούσες πολύ σύντομα να μας περιγράψεις τα αίτια της ακμής πριν φτάσουμε στα αίτια της παρακμής. Από αυτά που είπαμε, δηλαδή να κάνουμε ένα συμπέρασμα, ναι, πολύ γρήγορο όμως. Καταρχάς, η Αζούζα είχε κάποια χαρακτηριστικά, όπως τα είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, που την έκαναν πραγματικά το κέντρο των εξελίξεων. Ήτανε μια ομάδα ανθρώπων φτωχών, ταπεινών αλλά ζηλωτών, που είχαν διάθεση να ορθοτομήσουν και να ορθοποδήσουν στο Λόγο του Θεού. Αλλά το πρώτο ήταν η ορθοτόμηση και η ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Η διάθεση αυτή. Ίσως το πρώτο είναι η απλότητα. Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από ανθρώπους οι οποίοι δεν ζητούσαν. Όπως είπε ο Κώστας. Δεν είχαν δεύτερες σκέψεις, δεν είχαν τίποτα. Αμόρφωτοι, αγράμματοι και ιδιώτες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, οδηγούμενοι, κινούμενοι από το Θεό. Πήραν λοιπόν μια απόφαση στερεά για προσωπικό αγιασμό και για ξεχωρισμό από τον κόσμο. Αυτό είναι το επόμενο. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δηλαδή έχουν διάθεση να πλησιάσουν τον Θεό. Είναι διατεθειμένοι να κάνουν οτιδήποτε γι' αυτό. Μέσα στις γραφές διεπίστωσαν ότι εκείνο το οποίο ελκύει τη χάρη του Θεού είναι η μετάνοια και ο προσωπικός αγιασμός. Πήραν λοιπόν απόφαση να ξεχωριστούν από τον κόσμο. Από εκεί και πέρα, με βάση τις γραφές, προσάρμοσαν τη ζωή τους. Και το κυριότερο, έμεναν στα γόνατα και ξεχνούσαν να σηκωθούν. Μέσα λοιπόν σε αυτό το τρίπτυχο ταπείνωσης, μετάνοιας, εξήτησης, αγώνας για ορθοτόμηση και για ορθοπόδηση, χωρίς συμβιβασμό, με θέλω, με εγώ, με κόσμο, απορρίπτοντας όλα εκείνα τα εκοσμικευμένα χαρακτηριστικά βαπτιστικών, αγιαστικών εκκλησιών που κάποτε ήσαν πιο ζέουσες, μετά ξέπεσαν. Απέρριψαν λοιπόν όλη αυτή την λογική, απέρριψαν τη λογική της ανθρώπινης οργάνωσης, μπήκανε 100% κάτω από την οδηγία του Θεού, δεν υπήρχαν ηγέτες, υπήρχαν οι διακονίες του Θεού, τις οποίες τις βλέπουμε μέσα στην Αγία Γραφή, και μέσα λοιπόν σε αυτό το υγιές πλαίσιο, ο Θεός κατέβασε την παρουσία του. Σε πολύ γενικές γραμμές, δηλαδή. Προφανώς, να συμπληρώσω αν μου επιτρέπεις, δεν υπήρχε αίσθηση πλεονεξίας φυλαργυρίας. Εννοείται. Όταν μιλάμε για ατομικό προσωπικό αγιασμό, δεν υπήρχε φιλοδοξία, φιλοπρωτεία. Ακριβώς. Δηλαδή ήταν ένας αγνός, άγιος λαός, μικρό υπόλοιπο που συνήθως λέει η Γραφή, που αποφάσισε να εξητήσει τον Θεό μέσα από τις γραφές, ακριβώς, από την προσευχή και από το προσωπικό του αγιασμό. Η γυναίκα του Πάρχαμ, θυμάμαι τώρα, μου έρχεται στο νου, έλεγε για τον άντρα της όταν έφυγε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε το Ευαγγέλιο κατά γράμμα. Και αυτό είναι και βοήθησε μας, Χριστέ. Ζούσε το Ευαγγέλιο κατά γράμμα. Δεν πήγαινε να το ερμηνεύσει γενικόλογα ότι το εννοεί πνευματικά. Έμενε σε αυτό. Θα μου πεις, αυτό δεν υπήρχαν κάποιες υπερβολικές ενέργειες από μέρους τους? Ναι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι μπορεί να υπήρχαν. Αλλά όμως υπήρχε το στοιχείο της αυταπάρνησης, το οποίο είδε ο Θεός. Και κανένας, εν πάση περιπτώσει, δεν πήγε άσχημα στη ζωή του επειδή εφήρμοσε κατά γράμμα το Λόγο του Θεού. Άσχετα αν κατηγορείται για φονταμενταλισμό και για νομικισμό και διάφορα άλλα αστεία που ακούμε από τους σύγχρονους προτεστάντες, οι οποίοι στην πραγματικότητα προσπαθούν να ερμηνεύσουν με ένα πάρα πολύ γενικό και ανοιχτό μυαλό, εντός εισαγωγικών μυαλό, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Το Ευαγγέλιο του Χριστού, είτε το θέλουμε είτε το δεν το θέλουμε, είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε, είναι συγκεκριμένες εντολές, τις οποίες μας παρήγγειλε ο Κύριος, όχι να τις στρογγυλοποιήσουμε, αλλά να τις ζήσουμε. Στο βαθμό που δεν μπορούμε, θα ζητάμε έλεος και θα παραδεχόμαστε ότι είμαστε μακριά. Το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε, αν δεν μπορούμε να το κάνουμε, είναι να παραδεχτούμε ότι είμαστε μακριά και στεκόμαστε ενώπιον του Κυρίου ως ένοχοι. Και να μας βοηθήσει να διορθώσει. Ως ένοχοι, Κύριε. Άλλωστε, ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, εντολή δίνει: αγωνίζεστε να εισέλθετε δια της στενής πύλης. Ακριβώς. Και να περπατάτε από την τεθλιμμένη οδό
που οπωσδήποτε δεν είναι ευχάριστη ούτε στη σάρκα, ούτε στην καρδιά, ούτε στο πνεύμα του ανθρώπου. Ακριβώς. Αλλά όμως είναι ευχάριστη στο πνεύμα του Θεού. Ακριβώς. Ευάρεστη καλύτερα στο πνεύμα του Θεού. Ο Μπάτλερμαν λοιπόν με εντυμότητα συναισθάνεται την ιστορική σπουδαιότητα της έκχυσης και βεβαίως κατακρίνει αυτόν τον προοδευτικό εκφυλισμό αποδίδοντάς τον σε συγκεκριμένες αιτίες. Μία από αυτές είναι η ευαγγελικοποίηση της Εκκλησίας. Αυτό σημαίνει. Μία άλλη, θα το πούμε πιστεύω στη συνέχεια. Μία άλλη είναι η εκοσμίκευση της Εκκλησίας. Μία άλλη αιτία είναι η επορευματοποίηση της έκχυσης του Πνεύματος του Αγίου, που οδήγησε σε πλουτισμούς και σε τέτοια. Και τελικά όλα αυτά οδήγησαν στην νόθευση της έκχυσης αυτής και στο τέλος στο σβήσιμό της. Πηγή όλων των κακών κατά τον Μπάτλερμαν, και αυτή είναι η αλήθεια, οφείλουμε να πούμε, είναι η απομάκρυνση από το αρχικό αζουζιανό μοντέλο, που στην πραγματικότητα είναι μίμηση του αποστολικού μοντέλου. Δηλαδή η απομάκρυνση από την έμφαση στην προσευχή. Εκείνο που ήταν χαρακτηριστικό της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας και μετέπειτα στην Αζούζα ήταν η έμφαση στα γόνατα. Η Εκκλησία δεν έκλεινε ποτέ και μονίμως έβλεπε ανθρώπους επί των γονάτων. Πράγμα που ο Ευαγγελικός Προτεσταντισμός στην πραγματικότητα απέρριψε. Γιατί η παραμονή στα γόνατα ήταν κάτι το οποίο προφανώς δεν ήταν και ό,τι πιο εύκολο θα μπορούσε κάποιος να κάνει. Αλλά αυτή ήταν η Αζούζα εκείνη την εποχή. Εισήγαγε δηλαδή την προσευχή δια των γονάτων και την πολυήμερη παραμονή σε αυτά. Όπως κατά το πρότυπο των Αποστόλων. Περίπου 10 ημέρες έμειναν στις προσευχές στα γόνατα εξαιτίας του Πνεύματος του Άγιο. Αφού λοιπόν απομακρύνθηκε η Αζούζα από τον εαυτόν της, από το παστολικό μοντέλο, σιγά σιγά άρχισε και η πτώση. Μετά έδωσε η απομάκρυνση αυτή την θέση της στην έλλειψη του ταπεινού φρονήματος. Μάλιστα στο τρίτο κεφάλαιο στην Αζούζα, στο χρονικό της Αζούζα, ο Πάρχαμ λέει και ομιλεί περί ενός γενικού πνεύματος ταπείνωσης που εκδηλώνονταν στη συνάδρυση. Εκεί δεν υπήρχαν αναστήματα. Ανθρώπινα. Ακριβώς, διότι το πνεύμα το Άγιο είχε πλημμυρίσει το χώρο και τις καρδιές και όποιος έμπαινε μέσα, είχαμε διαβάσει και σε άλλη εκπομπή μας, αντιλαμβανόταν αμέσως ότι ο ηγέτης της συνάδρυσης ήταν ο Παράκλητος, και το ωραία. Πνεύμα της αληθείας. Στη συνέχεια, μία άλλη αιτία που αποδίδει την πτώση. Κάτσε, να μας εξηγήσεις λίγο τι θα πει ευαγγελικοποίηση. Είπες μια έκφραση που θέλω να μας πεις τι σημαίνει αυτό. Ναι. Στην Αζούζα, βασικά εκείνοι οι οποίοι έλαβαν πνεύμα Άγιο κατά κύριο λόγο ήταν πρώην Λουθυρανοί, Ευαγγελικοί Βαπτιστές. Διαμαρτυρόμενοι. Μεθοδιστές. Οι οποίοι έλαβαν πνεύμα Άγιο. Στη συνέχεια, όμως, ναι μεν έλαβαν το πνεύμα το Άγιο, αλλά δεν μπόρεσαν να αποβάλουν την λογική, την ευαγγελική λογική, η οποία δεν παρότρινε στην συνέχιση της εξήτησης, της πλήρωσης του πνεύματος του Αγίου. Μπήκε σε μια διαδικασία ορθολογισμού. Μετά άρχισε η οργάνωση όσον αφορά τη διοίκηση της Εκκλησίας. Οι προσευχές λιγόστεψαν. Μετά, όπως θα δούμε, μπήκανε και άλλα πράγματα μέσα, όπως ήταν τα όργανα. Θα το πω όμως, αν με αφήσετε να το ολοκληρώσω. Ναι. Στην έλλειψη λοιπόν του ταπεινού φρονήματος αυτή, προσθέθηκε και μία, ακριβώς επειδή πλέον οι καρδιές φούσκωσαν, είχαμε και διάφορα ενθουσιαστικά και ιστερικά φαινόμενα, τα οποία προκλήθηκαν ακριβώς από το γεγονός ότι οι καρδιές επήρθησαν. Επίσης, αντί να εξαρτώνται από την οδηγία του Θεού, θα πει ο Μπάτλερμαν, θεώρησαν ευλογία την οικονομική και κοινωνική επιτυχία. Άρχισαν να εξυψώνουν θαυματοποιούς που ζούσαν κοσμική ζωή.
Και βέβαια εισήγαγαν μία ατμόσφαιρα τζαζ μέσα στην εκκλησία και εκεί είναι το θέμα που μου θέσατε πριν. Δηλαδή οι μουσικές, η προσπάθεια να έρθει η παρουσία του Θεού με ανθρώπινα μέσα. Όλα αυτά συντέλεσαν στην πτώση της Αζούζα. Ο Μπάτλερμαν μάλιστα αναφέρει ότι δημιουργήθηκε μία θρησκεία διασκέδασης αντί για μία τάξη αποστολικής μαθητείας. Συγκεκριμένα στο τρίτο κεφάλαιο θα αναφέρει ότι στην αρχή της Αζούζα δεν είχαμε μουσικά όργανα. Στην πραγματικότητα δεν νιώσαμε ποτέ ότι τα χρειαζόμαστε. Δεν υπήρχε χώρος για αυτά στη λατρεία μας. Επομένως, η πτώση της Αζούζα οφείλεται σε αυτά τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Έπαψαν πια να ζητούν την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, έπαψαν να διψούν για την πλήρωση του Πνεύματος, κατέφυγαν σε πλαστικές ανθρωποσύστατες μεθόδους για να συγκινήσουν το συναισθηματικό θρησκευτικό φρόνημα, το θρησκευτικό συνέστημα και από εκεί και πέρα φτάσαμε να δημιουργούμε μια ατμόσφαιρα τζαζ μέσα στην εκκλησία, μια ατμόσφαιρα θρησκείας διασκεδάσεως, όπου εκεί πλέον ήταν επόμενο ο Θεός να στρέψει το πρόσωπό του. Να απομακρυνθεί. Ακριβώς. Επιπλέον δε ο Μπάτλερμαν, ο οποίος ήταν ένας εκπεπιθήσεως ειρηνιστής και οι πρώτοι πεντηκοστιανοί εργάτες, αυτοί που ζούσαν για τον Χριστό πληρούμενοι Πνεύματος Αγίου, δεν δέχθηκαν ποτέ την πατριωτική έξαρση των πρώτων χριστιανών στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν δέχθηκαν ποτέ τη συμμετοχή των ΗΠΑ σε όλα αυτά, διότι θεωρούσαν πάντοτε ότι ο χριστιανός είναι ένα πρόβατο που καλείται να αγαπήσει τον εχθρό του και όχι να τον σκοτώσει ή πολύ δε περισσότερο να τον προσβάλλει και όλα αυτά. Δυστυχώς, από ένα σημείο και μετά, η πεντηκοστιανή έκχυση του Πνεύματος του Αγίου αντικατεστάθηκε από έναν αμερικανικό εθνικισμό και βέβαια σε όλα αυτά ο Θεός δεν μπορεί να ευαρεστηθεί. Όλα όμως ξεκίνησαν από την απομάκρυνση από το αρχικό επιτυχημένο ζουζιανό μοντέλο που ήταν το αποστολικό πρότυπο. Δηλαδή έμφαση στην προσευχή, στην οδηγία του Πνεύματος και στην πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Από τη στιγμή που μπήκανε άλλα πράγματα μέσα στην διαδικασία αυτή, στη λειτουργία την πνευματική, τότε σιγά σιγά αυτό άρχισε να σβήνει. Δηλαδή τώρα, αν κατάλαβα καλά, να μπορέσουμε να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη αυτά που μας είπες μέσα από το Λόγο του Θεού, εκείνο τώρα το οποίο διαπιστώνουμε είναι ότι η πετυχημένη συνταγή της απόλυτης ευλογίας στην Εκκλησία της Ασούζας ήτανε η στροφή με μεγάλη επιμονή στην ορθοτόμηση και ορθοπόδηση του Λόγου του Θεού. Ακριβώς. Το πρώτον. Το δεύτερον ήταν, ορθοτομώντας και ορθοποδώντας το Λόγο του Θεού, διεπίστωσαν ότι έπρεπε να εξητούν με όλη τους την καρδιά τον Κύριο, καθώς είναι γεγραμμένος, εξητούντας ο Θεός είναι αληθινός και γίνεται μισθαποδότης, αλλά και επιπλέον, στο γεγραμμένο Λόγο του Θεού, πλησιάσατε προς εμέ και εγώ θέλω να σας πλησιάσει. Και έφεραν σαν μια πραγματικότητα, μια καινούργια συνήθεια προσευχής στα γόνατα, εξητώντας το Θεό με όλη τους την καρδιά. Ακριβώς. Έχοντας την απλότητα του αμόρφωτου και του ανθρώπου που πλησιάζει μόλις και γνωρίζει τις ενέργειες του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, διεπίστωσαν ότι τα πράγματα άρχισαν και πήραν μια άλλη διάσταση πνευματική, που εκεί χάρηκε η ψυχή τους και ο Θεός αυτή τη συνάθρηση και αυτές τις ενέργειες τις σύστησε παντού. Και αυτό κράτησε, όπως είπαμε, για 3 χρόνια περίπου, για 1000 μέρες όπως λέγεται, μέχρι ότου που κάτι άρχισε να χαλάει τον πρώτο ζήλο, θα έλεγα. Αυτό που λέγε ο Απόστολος Παύλος, μιμητέ μου γίνεστε, καθώς και εγώ του Χριστού, και ζηλωτές το πνευματικό να είστε. Ζητείτε με τα ζήλου τα πνευματικά. Τα πνευματικά πώς τα ζητάει, πώς ψάχνει να τα βρει κάποιος, μέσα από το Λόγο του Θεού και από την προσευχή. Και βεβαίως, από τα γόνατα. Και βεβαίως οδηγείται εξάπαντος
μετά πάσης βεβαιότητος στον προσωπικό αγιασμό, στον οικογενειακό αγιασμό και εν τέλει στον εκκλησιαστικό αγιασμό. Όμως άρχισαν τα πράγματα να λιώνονται λίγο. Πρώτα-πρώτα μπήκε ένα καινούριο φρόνημα μέσα σε αυτούς. Mm-hmm. Το φρόνημα που έφεραν οι άλλοι, όμως εδώ να τονίσω ότι τα ίδια συνέβησαν και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία. Μπήκαν οι Ιουδαίοι, καταρχάς, μπήκαν και ο κόσμος και οι φιλοσοφίες τότε του Πλάτωνα κλπ. Τώρα μπήκαν οι άλλοι, οι οποίοι ήσαν μεν χριστιανοί, αλλά ήσαν άλλου φρονήματος. Δηλαδή, δεν φρονούσαν τα του Πνεύματος του Αγίου, με αποτέλεσμα να γίνει η αμυγής, καθαρόαιμη χριστιανική κίνηση της Πεντηκοστής να αρχίζει να γίνεται ένα σύμμικτο πλήθος. Μπήκαν οι διάφοροι μέσα που αλλοιώνανε με την αύξηση του όγκου και του αριθμού των εκκλησιών, αλλοιώνανε το αρχικό φρόνημα του Πνεύματος του Αγίου. Και έτσι εμφανίστηκαν και άλλες συνήθειες μέσα, οι οποίες συνήθειες άρχισαν να επικρατούν, με πρώτη βασική συνήθεια να μπει μέσα τα όργανα και η διασκέδαση χριστιανική, δηλαδή να εξητούν με συναισθηματικούς, ενθουσιαστικούς τρόπους την παρουσία του Θεού και όχι όπως καταρχάς με το Λόγο του Θεού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Στη συνέχεια, αυτό το σύμμικτο πλήθος που άρχισε να εγκοσμικεύεται σιγά σιγά, να μπαίνει δηλαδή όλο και πιο έντονα το κοσμικό φρόνημα, άρχισε να μεταβάλει και την λογική, την έννοια της ευλογίας του Θεού. Από παρουσία Θεού που ήταν στην αρχή, τώρα αρχίζει και γίνεται πλουτισμός, όπως λέει. Θεώρησαν ευλογία την οικονομική και κοινωνική καταξίωση. Έτσι, αυτό είναι. Αυτό ήταν ένα, έστω και ασυνείδητα, ένα καλβινιστικό μπόλι. Γιατί οι εκλεκτοί του Θεού πρέπει οπωσδήποτε να αποδεικνύεται ότι είναι εκλεκτοί του Θεού. Πότε, και εκείνα που κάνουμε πλέον παραποιήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, όπου αν είσαι εκλεκτός του Θεού, τότε η σκάφη σου θα είναι ευλογημένη, τότε τα κοκόρια σου θα γεννάνε, εάν δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο, τότε δεν είσαι εκλεκτός. Και εκεί πια είναι αυτές οι επιρροές, δηλαδή έπεσε η φωτιά του Πνεύματος του Αγίου σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν τέτοια μπόλια, πληρώθηκαν με Πνεύμα Άγιο, έζησαν κάποιο χρονικό διάστημα έτσι, μετά όμως πάλι άρχισε να δουλεύει το παρελθόν. Επανήλθε δηλαδή. Και επήλθε μία μίξης μεταξύ του Αγίου Πνεύματος από τη μία, προηγούμενων καταβολών από την άλλη, και εκεί το πράγμα άρχισε να νοθεύεται. Με αποτέλεσμα, μισό λεπτό, να αρχίζουν να δημιουργούνται φιλοπρωτίες και φιλοδοξίες. Δηλαδή πρώτα ήρθε η πλεονεξία, η φιλαργυρία, και μετά ήρθε η φιλοδοξία. Όπως ακριβώς έγινε και στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, που ζήλεψαν τη δόξα του Βυζαντίου, των αυτοκρατόρων, οι τότε προεστώτες της Εκκλησίας. Και εδώ μπήκε λοιπόν τώρα μια φιλοπρωτεία, μια φιλοδοξία που άλλωστε είναι γραμμένη στο Λόγο του Θεού, στην τρίτη επιστολή του Ιωάννου, που μιλάει για τον φιλοπρωτεύοντα, τον διοτρεφή. Ο διοτρεφής ο φιλοπρωτεύων, ο οποίος δεν δέχεται ημάς. Αρχίζει δηλαδή να γίνεται μια προσωποληψία, αρχίζει να γίνεται ένα χάσιμο της απλότητος που είπαμε στην αρχή, αλλά και του αγιασμού. Το αποτέλεσμα αυτού, όπως κατάλαβα, ήταν να πρέπει τώρα πια αυτή η καινούργια μορφή εκκλησίας να πάρει οργανωτική μορφή, να οργανωθεί. Όχι βέβαια πλέον με τα πρότυπα της Αγίας Γραφής, με τις διακονίες, με αποστόλους, με διδασκάλους, με ποιμένες, με προφήτες, με ευαγγελιστές για το καταρτισμό των Αγίων, αλλά με ανθρώπινα μοντέλα όπως είναι προεδρία, πρόεδροι, γενικοί γραμματείς, επιτροπές κλπ. Με αποτέλεσμα επιπλέον να χαθεί η παρουσία του Θεού και η ευλογία του Θεού. Έτσι οδηγήθηκε η Εκκλησία, από ό,τι καταλαβαίνω σιγά σιγά, πια σε παραβάσεις σημαντικές. Πρώτον, ετεροδιδασκαλίες. Άρχισαν να αφαιρούν από το Λόγο του Θεού αυτά τα οποία δεν τέριαζαν με τις σκέψεις τους και τις απόψεις τους. Θα δούμε και παραδείγματα, πιστεύω. Μετά άρχισαν να δημιουργούν και σοβαρές αιρέσεις πλέον, απολίας μέσα, που και σε αυτές θα αναφερθούμε ίσως. Και τέλος μπήκε αυτό το μεγάλο και φοβερό χαρακτηριστικό της αποστατημένης πλέον εκκλησίας
του κινήματος της Πεντηκοστής, αμαρτία, πορνεία, μοιχεία. Άρχισαν πια να γίνονται πιο ελαστικά τα πράγματα, δεν πειράζει να ξαναπαντρεύονται, κατ' οικονομίαν, κατά την πρόνοια του Θεού και δεύτερη φορά και τρίτη φορά και μεταξύ τους να χωρίζουν και να παντρεύονται. Δεν πειράζει τώρα που αμάρτησε αυτός και ο Δαβίδ αμάρτησε, συγχωρείται. Mm-hmm. Αρχίζει η πορνεία, μπαίνει η αμαρτία μέσα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα πια είναι κατεφημισμόν η Εκκλησία το κίνημα της Πεντηκοστής. Δηλαδή, για να περιγράψω με ένα, δύο, τρία points τις βασικές αιτίες της πτώσης μιας εκκλησίας, της απομάκρυσης του Πνεύματος του Αγίου, του σταματήματος των ενεργειών του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, είναι πρώτα-πρώτα το σύμμικτο πλήθος. Δεν υπάρχει ενότης, δεν είναι πια ενομονία, δεν συγκατοικούν οι αδελφοί, αρχίζουν και μπαίνουν διαφορετικά φρονήματα που στο τέλος θα γίνουν και διαφορετικές διδασκαλίες. Το δεύτερο είναι μπαίνει πια σε αυτό το σύμμικτο πλήθος εύκολα το κοσμικό φρόνημα, η εκοσμίκευση με όλες τις κακές συνέπειες που έχει και την, θα τολμούσα να χρησιμοποιήσω μια σκληρή λέξη, τη διαστροφή πια του Λόγου του Θεού και της δύναμης του Πνεύματος του Αγίου. Από εκεί και πέρα εμφανίζονται πια φαινόμενα φιλοπρωτείας, φιλοδοξίας, φιλαργυρίας, πλεονεξίας και μπαίνουμε πια στο φοβερό την ετεροδιδασκαλία, όπου αφαιρούνε αυτά τα οποία θεωρούνε αυστηρά, γιατί πια ο Λόγος του Θεού δεν μπορεί να είναι τόσο αυστηρός. Πρέπει να τον εξυγχρονίσουμε λίγο, να το φέρουμε στα μέτρα μας, να το φέρουμε στη λογική μας. Δημιουργούνται, όχι, χάνει η Εκκλησία πια τη μορφή του οργανισμού, γιατί το σώμα του Χριστού είναι ένας οργανισμός και γίνεται πια οργάνωση ανθρώπων. Και τέλος, σε αυτό πια το εκφυλισμένο μοντέλο Εκκλησίας Χριστού και Πνεύματος Αγίου, εύκολα πια επισέρχεται η αμαρτία, η πορνεία, η μοιχεία, αλλά και πάση άλλης φύσεως αμαρτία. Έτσι λοιπόν, λογικό είναι στο πέρασμα του χρόνου και στην Ασούζα, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη εκκλησία που αναζωπηρώθηκε από τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, αν δεν προσέξουν να μένουν στα αρχικά στάδια της ευλογίας, θα αρχίσουν να ξεπέφτουν. Δεν είναι τυχαίο, νομίζω, ότι τη συγκεκριμένη περίπτωση, στη συγκεκριμένη περίοδο για την οποία συζητάμε, γύρω στο 1904-1905, ένας έγκυρος και έγκριτος κοινωνιολόγος της περίοδου, Max Weber, εκδίδει το έργο του, το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, «Η Προτεσταντική Ηθική και το Πνεύμα του Καπιταλισμού». Προτεσταντική Ηθική, λοιπόν, και Πνεύμα Καπιταλισμού. Πώς συσχετίζεται και διαπλέκεται η θρησκευτική νοοτροπία με την αντίστοιχη οικονομική, έτσι ούτως ώστε αυτή η θρησκευτική νοοτροπία να προάγει την τάση του ανθρώπου και τη φιλοδοξία του επιτυχημένου ανθρώπου που είπε, του ευλογημένου ανθρώπου που είπε ο Κώστας, έτσι ούτως ώστε να κερδίσει τα πάντα σε αυτή τη ζωή. Και ευλογία και επιτυχίες και πνευματικότητα και στο τέλος την ουράνια βασιλεία. Όλα μαζί. Μάλιστα δε στο βιβλίο του αυτό τολμά, καλοπροαίρεται, είναι έγκυρος και έγκριτος άνθρωπος ο Max Weber, και συγκρίνει την νοοτροπία των Προτεσταντών με την νοοτροπία των Καθολικών στο πρώτο κεφάλαιο. Και λέει τα πλεονεκτήματα και τα προνόμια τα οποία έχει μια κοινωνία Προτεσταντών, οι οποίοι είναι άνθρωποι δυναμικοί, άνθρωποι φιλόδοξοι, άνθρωποι οι οποίοι, γιατί ήδη το Πνεύμα το Άγιο αρχίζει και κάνει την εμφάνισή του και εκχέεται σποραδικά και σταδιακά σε διάφορες περιοχές της γης, και θα κλιμακωθεί βεβαίως με την Αζούζα και αργότερα, έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Και εδώ θα πρέπει να δούμε πόσο σημαντικό είναι ο άνθρωπος να ξέρει και να γνωρίζει το πώς θα διαχειριστεί τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου αναμορφώνει τον άνθρωπο, τον αλλάζει, του δίνει άλλες διαστάσεις. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα πολλές φορές ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ταπεινός, δεν είναι απλός, δεν τα έχει διδαχτεί εν τέλει αυτά, να διαστρέφει την πραγματικότητα και να ξεκλίνει από το θέλημα του Θεού, νομίζοντας ότι είναι κάτι περισσότερο από αυτό που είναι. Και όλα αυτά με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Εδώ, σε αυτό που λέει ο Χάρης, είναι πολύ σημαντικό να προσθέσουμε το εξής. Και μπαίνουμε σε πιο βαθιά νερά τώρα, πέραν από τους βασικούς πυλώνες.
όταν η δίψα για πεντηκοστή είναι δίψα εγωιστική, τότε το πράγμα πλέον γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο, διότι έχει αποκτήσει νομιμοποίηση εκκλησιαστικού μανδύα. Αυτή είναι η διαστροφή που είπε προηγουμένως ο... Ακριβώς. Λέει για παράδειγμα ο Μπάτλερμαν το 1925, αφού είδε πλέον την αρχή, την άδωνοδο και την πτώση της Αζούζα, τα εξής. Πολλοί ζητούν να λάβουν δύναμη από κάθε μπαταρία που πέφτει στα χέρια τους, με σκοπό να κάνουν θαύματα, να προκαλούν την προσοχή πάνω τους και να τους θαυμάζουν οι άνθρωποι, ληστεύοντας έτσι τον Χριστό από την δόξα του και παρουσιάζοντας ένα σαρκικό σόου. Όλοι τα κάνουν όλα προς δόξαν Κυρίου. Λένε. Εντός εισαγωγικών. Οι κούφιες εκδηλώσεις, λοιπόν, λέει ο Μπάτλερμαν, δεν απαιτούν κάποιο ιδιαίτερο σταυρό ή το να θανατώσει κάποιος τον εαυτόν του. Αυτό ήταν το κύριο χαρακτηριστικό της Αζούζα. Δηλαδή, δεν ήτανε, όταν μιλούσανε για καρπό πνεύματος Αγίου τότε, δεν μιλούσανε καρπό πνεύματος Αγίου από το πόσα λεφτά βγάζεις και το αν καρποφορεί το χωράφι σου, αλλά ο καρπός του πνεύματος του Αγίου εστιάζεται στον χαρακτήρα. Έμοιαζες στον Χριστό ή δεν έμοιαζες? Αυτά ο Προτεσταντισμός δεν τα είχε. Ουδέποτε ο Καλβινισμός δεν κάλεσε ποτέ κανέναν να πολεμήσει τον εαυτόν του, διότι αυτοί ήταν οι εκλεκτοί. Απλούστατα καλεί το να φανερωθεί αν είναι εκλεκτός ή όχι από το αν ο Θεός τον ευόδωνε. Και του χάριζε το ένα, του χάριζε το άλλο, του χάριζε το άλλο. Εδώ πέρα όμως είχαμε κάτι τελείως διαφορετικό. Αληθινό. Ακριβώς. Ή τουλάχιστον κατά το πρότυπο της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Επίσης, ο Μάιλαντ το 1910 σε ένα έργο του The Later Rain γράφει το εξής. Ναι, γράφει τα εξής. Η Πεντηκοστή δεν είναι απλώς για μένα, ούτε απλώς για να ικανοποιήσει τα αισθήματά μου, αλλά για να φέρει πλημμύρες στα ξερά εδάφη και να με κάνει ένα μέσον, ένα μεταφορέα της χάρης. Η πραγματική δίψα για Πεντηκοστή δεν θα πρέπει λοιπόν να είναι μια εγωιστική δίψα. Γιατί υπάρχει και αυτό, από το οποίο κινδυνεύουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ναι. Δηλαδή να θέλουμε τις ενέργειες του Πνεύματος του Αγίου για να φανερωθεί η προσωπικότητά μας. Πόσο ευλογημένοι ή πόσο επιτυχημένοι είμαστε. Πόσο επιτυχημένοι. Είναι, ίσως αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Και βέβαια αυτό το εντόπισε ο Μπάτλερμαν μετά και το επισήμανε. Γιατί ο Μπάτλερμαν ήταν ένας τίμιος άνθρωπος. Και ειλικρινής βέβαια. Βέβαια. Μπορεί και αυτός να έκανε κάποια λάθη όσον αφορά παρανοήσεις, όχι δογματικά ας το πούμε. Όμως ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά ήταν τίμιος, ειλικρινής. Έθεσε το δάκτυλο επί των τύπων των ύλων. Δεν θα μπορούσε αναρωτιόμενος κάποιος να πει όμως ότι κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, από αυτές τις συνθήκες, μία νεανική εκκλησία που μόλις έχει ξεφυτρώσει, έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, έχει την απλότητα, έχει τα γόνατα, τον αγιασμό, την ορθοτόμηση και όλα αυτά. Δεν χρειαζόταν το χρόνο της και το ψήσιμό της, όπως λέμε, για να μπορέσει να σταθεί, να αυτός ο ενθουσιασμός να κατακάτσει και να διαμορφωθεί ένα μόρφωμα τέτοιο, το οποίο να έχει στερεές βάσεις. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Το είπε ο Σέιμουρ αυτό. Ο Σέιμουρ ήρθε σε μία αντίθεση με τον Πάρχαμ. Ποια ήταν ο Πάρχαμ? Ήταν ένας άνθρωπος πιο συντηρητικός, πιο συγκρατημένος, αν και ο πατέρας της διδασκαλίας του Πνεύματος του Αγίου, πατέρας με την έννοια... Ο πρώτος διδάξας... Συστηματικοποίησε την εκδίκηση. Ναι. Ήταν εκείνος ο οποίος έλαβε το Πνεύμα το Άγιο, όπως είχαμε πει, έπεσε το Πνεύμα το Άγιο στη Βεθήλ, στη γυναίκα του, στους άλλους εκεί αδελφούς, από πολλά δόγματα. Εκείνος λοιπόν όταν πήγε στην Αζούζα, είδε κάποια πράγματα τα οποία ξέφευγαν. Και εκεί ήρθε σε μία αντίθεση με το πρεσβυτέριο της Αζούζα. Και ο Σέιμουρ κάποια στιγμή παραδέχθηκε και είπε το εξής, γιατί ήταν ταπεινός άνθρωπος. Λέει, όλα τα νήπια κάνουν και λάθη. Μάλιστα. Προσοχή, εδώ φαίνεται η εντυμότητα των ανδρών, έτσι. Δηλαδή, το γεγονός ότι συνέβησαν υπερβολές δεν το απέκρυψε κανένας.
Αλλά εδώ πρέπει να πούμε για εκείνους οι οποίοι θα σπεύσουν να πούνε ότι «Α, ιδού υπάρχουν θέματα και προβλήματα». Άμα δούνε την πρώτη εκπομπή που κάναμε όσον αφορά τα ιστορικά στοιχεία, υπερβολές, και όχι υπερβολές, ψευδοπροφητείες υπήρχαν και στην εκκλησία που άφησαν οι Απόστολοι. Δεν είπε κανείς εκ των Αποστόλων ή εκ των Αποστολικών Πατέρων ότι κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν και ψευδοπροφητείες και υπερβολές στις εκφράνσεις του Πνεύματος του Αγίου, να φημώσουμε τους πάντες και τα πάντα. Ή να διοικήσουμε εμείς και να μην αφήσουμε την ελευθερία του Πνεύματος. Πράγμα το οποίο έγινε μετά. Στις επισκοπικές εκκλησίες. Ακριβώς. Πρεσβυτεριανές. Άρα λοιπόν το θέμα δεν είναι να φημώσουμε το Πνεύμα του Άγιον ή τους ανθρώπους που πληρούνται Πνεύμα του Αγίου προκειμένου να αποφύγουμε το λάθος. Το θέμα είναι να διακρίνουμε το λάθος και να ασχολούμεθα με το λάθος. Και όχι συλλήβδη να απαξιώνουμε την χαρισματική παύλα πνευματική ζωή, την οποία η Εκκλησία, αν δεν τη ζει, δεν είναι Εκκλησία. Γιατί λέει στο βιβλίο των Ψαλμών ότι ο Κύριος έδωκε χαρίσματα άλλους με ένα αποστόλους, διδασκάλους και για να κατοικεί εν το μέσο αυτών. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Δεν κατοικεί ο Χριστός σε μία Εκκλησία που δεν βασιλεύει το Πνεύμα του Άγιο, τα χαρίσματα του Πνεύματος, οι διακονίες του Πνεύματος. Αν δεν υπάρχουν αυτά, δεν υπάρχει κατοίκηση Χριστού. Πιστεύω, συμπληρώνοντας αυτά τα ωραία που έχει πει ο Κώστας και εσύ αδερφέ, ότι μέσα από το Λόγο του Θεού, επειδή έχουμε επανειλημμένως αναφέρει ότι είναι αψευδής. Ο Λόγος του Θεού λοιπόν πολλές φορές μας προειδεάζει, μας προδιαθέτει και μας προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να εξελιχθούν τα πράγματα. Στην Αποκάλυψη, στις 7 εκκλησίες, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν το Πνεύμα του Θεού ελέγχει τους 7 αστέρες, τους 7 ποιμένες των εκκλησιών, από αυτά για τα οποία τους χαρακτηρίζει και σχολιάζει, βγάζουμε κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονταν αυτοί οι άνθρωποι, για τον τρόπο με τον οποίο διοικούσαν εντός εισαγωγικών δια Πνεύματος Αγίου τις εκκλησίες τους και ποια ήταν εν γέννη η πνευματική τους κατάσταση. Αναφερθήκαμε λοιπόν προηγουμένως σε κοσμίκευση. Αναφερθήκαμε σε ψευδοδιδασκαλίες. Αναφερθήκαμε στην είσοδο, στην εισρωή νέων ιδεών, νεωτερικές νέων απόψεις, νοοτροπιών, είτε από τον κόσμο, είτε από άλλα δόγματα. Αυτά απεικονίζονται επακριβώς στις 7 εκκλησίες της Αποκάλυψης, στις 6 μάλλον, που τις χαρακτηρίζει με συγκεκριμένο τρόπο το Πνεύμα του Θεού. Ένα παράδειγμα θέλω να φέρω χαρακτηριστικά, το οποίο είναι η Εκκλησία της Περγάμου. Στην Εκκλησία της Περγάμου, που είναι νομίζω κατά σειράν η τρίτη εκκλησία, στο 12 εδάφιο, στο 12 εδάφιο, δεύτερο κεφάλαιο και 12 εδάφιο, λέει χαρακτηριστικά προς τον άγγελό της: «Εξεύρω τα έργα σου, το που βρίσκεσαι, το που είσαι, το τι κάνεις για μένα, ότι δεν ειρνήθεις την πίστη σου, ότι κρατείς το όνομά μου, ότι πολλά πράγματα έχουν συμβεί. Έχω όμως κατά σου στο εδάφιο 14 ολίγα, διότι έχεις εκεί τεινάς κρατούντας τη διδαχή του Βαλάμ, ώστε σε δίδασκε και το Βαλάκ να βάλει σκάνδαλο ενώπιον των νέων Ισραήλ, ώστε να φάγωση πρώτον ειδωλόθητα και δεύτερον να πορνεύσωση». Το πρώτο λοιπόν πράγμα που λέει σε αυτόν τον άνθρωπο είναι το ότι εσύ αυτή τη στιγμή έχεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Δύο είναι τα μεγάλα σου προβλήματα. Το πρώτο από τα δύο είναι ότι αν όχι ακολουθείς, τουλάχιστον παρακολουθείς την νοοτροπία του Βαλάμ. Ποια είναι η νοοτροπία του Βαλάμ? Την ειδωλολατρία, την αγάπη, τον προσετερισμό αυτών που είναι ξένα με το Πνεύμα του Θεού. Με αυτά τα οποία θέλει ο Θεός. Είτε είναι θρησκευτικά είδωλα, είτε είναι κοινωνικά είδωλα, είτε οτιδήποτε. Οτιδήποτε μπορεί να λατρευτεί πέρα και έξω από το Θεό. Και το δεύτερο είναι η πορνεία. Και τι είναι η πορνεία? Η πορνεία βεβαίως είναι η πορνεία, αλλά είναι και γενικότερα κάθε είδους ζεύξη του ανθρώπου, του Θεού, με πράγματα τα οποία τον μιένουν, με πράγματα τα οποία τον κάνουν ακάθαρτο.
Και αυτός ο οποίος τα ανέχεται αυτά τα πράγματα είναι υπόλογος ενώπιον του Θεού. Η εκκλησία η οποία ανέχεται αυτά τα πράγματα είναι υπόλογη ενώπιον του Θεού. Και το δεύτερο μεγάλο πρόβλημα της Περγάμου βεβαίως είναι οι Νικολαίτες, όπως λέει λίγο παρακάτω, ούτως έχεις και εσύ τεινάς κρατούντας την διδαχή των Νικολαϊτών, το οποίο μισώ. Δύσκολη λέξη να μισήσει ο Θεός που είναι αγάπη. Όμως έχουμε σκεφτεί τι είναι οι Νικολαίτες. Οι Νικολαίτες, σύμφωνα με την παράδοση στην οποία αναφερόμαστε και είναι οι πηγές μας, ουσιαστικά ήταν κάποιοι εγχριστιανισμένοι ειδωλολάτρες. Κάποιοι οι οποίοι πριν έρθουν στην Εκκλησία του Χριστού, αυτό που ήξεραν να λατρεύουν είναι το Δωδεκάθεο, τον Όσυρη, την Ίσιδα, παγανιστικές τελετές κλπ. Αυτοί λοιπόν ερχόμενοι και δεχόμενοι τον Χριστό δεν εξήτησαν και δεν επεδίωξαν να απεκδηθούν αυτού του είδους τις νοοτροπίες και τις έφεραν μέσα στην Εκκλησία. Και αυτό βεβαίως είχε σαν αποτέλεσμα να αλλοιωθεί η φυσιογνωμία της Εκκλησίας. Αυτό που το βλέπουμε και στις μέρες μας. Υπάρχουν εκκλησίες και διαβάζουμε πραγματικά που έχουν δημιουργηθεί μέσα τους χριστιανικοί πολύποδες. Διαφορετικές αντιλήψεις και νοοτροπίες προερχόμενοι από εξωτερικά κελεύσματα. Χαρακτηριστικές είναι οι εκκλησίες, παραδείγματος χάρη, στην Κορέα, όπου οι χριστιανικές εκκλησίες, μάλιστα ονομαζόμενες αποστολικές και πεντηκοστιανές εκκλησίες, έχουν δεχθεί τον σαμανισμό. Ο σαμανισμός είναι η πατροπαράδοτη θρησκεία της Κορέας, η οποία έχει να κάνει με φυλακτά, η οποία έχει να κάνει με ευχετήρια, η οποία έχει να κάνει με την τύχη, με καλή τύχη, με καλή ευόδοση, με να σου πάνε καλά οι δουλειές σου. Και κάνουν τέτοιου είδους τελετές. Στην Αφρική κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί. Με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται εκκλησίες οι οποίες ονομάζονται του Θεού και είναι αποστολικές εκκλησίες, βλέπουμε να προσετερίζονται τεχνικές εξορκισμού, δαιμονολογίες, γιατί αυτά τα πράγματα κυριαρχούν στις παγανιστικές τελετές των περιοχών που ενυπάρχουν. Οπότε λοιπόν το κυρίαρχο θέμα που τίθεται είναι κατά πόσο η Εκκλησία του Χριστού, ενώ μένει μες στον κόσμο, εξέρχεται εκ του κόσμου. Και θεωρώ ότι εάν εκφυλίστηκε το φαινόμενο Αζούζα, αυτό εν πολλής οφείλεται στο γεγονός ότι δεν υπήρξε συνέχεια και συνέπεια, αλλά και καλή διαχείριση αυτών που έδωσε ο Θεός αρχικά. Μάλιστα. Για να προχωρήσουμε τώρα λίγο, αφού βρίσκουμε, εντοπίζουμε όσο μπορούμε τις αιτίες, τις πτώσεις της Εκκλησίας της Ασούζας, αλλά και κάθε ζωντανής από αναζωπήρωση Πνεύματος Αγίου Εκκλησίας, αφού βλέπουμε δηλαδή τα βασικά προβλήματα τα οποία δημιουργούνται μέσα από την ανθρώπινη λογική, απομάκρυνση από το Λόγο του Θεού, από τις ανθρώπινες σκέψεις, καθώς έρχονται μέσα στην Εκκλησία νεωτερικές απόψεις, νεωτερισμοί που αρχίζουν και αλλοιώνουν το πνεύμα, το αρχικό, το αναζωπηρωτικό πνεύμα του Πνεύματος του Αγίου. Αφού λοιπόν βλέπουμε ότι αρχίζει μία χαλάρωση, γίνονται χλιαροί, όπως λέει και στον Εκκλησία της Λαοδικίας ο Θεός, εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι είναι γραμμένο και η γραφή δεν δύναται να αναιρεθεί, ότι στη ζωή του κάθε χριστιανού είναι δεδομένη μια φαρδιά πύλη και μια στενή πύλη, μια ευρύχωρος οδός και μια τεθλιμμένη οδός. Δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε αυτό, είναι γραμμένο, είναι γεγονός, το ζούμε κάθε μέρα. Η φαρδιά πύλη τι είναι? Μπαίνεις εύκολα. Δεν χρειάζεται να θυσιάσεις πράγματα. Ο Χριστός όμως τι λέει? Όποιος θέλει να έρθει μαζί μου πρέπει πρώτον να θυσιάσει τον εαυτό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του. Δεύτερον, να πάρει το σταυρό του και τότε μπορεί να με ακολουθήσει. Η συνέχεια δε της φαρδιάς πύλης είναι μια αδρύχωρο οδός. Εκεί κάνει ο χριστιανός ό,τι θέλει. Δεν έχει ενδιασμός. Δεν είναι τόσο αυστηρά τα πράγματα. Υποθέτει, υποστηρίζει, κηρύττει, διακηρύττει. Κάνει ό,τι θέλει.
αυτό με που τη λέτε, λογική ότι όλα αυτά με καλύπτουν από τη χάρη του Θεού. Αυτό που λέτε ταιριάζει πάρα πολύ σε ένα άρθρο το οποίο είχε γραφτεί στο Pentecostal Testimony του 1991. Του 1991, ναι, πρόσφατο σχετικά. Ναι, το οποίο τι λέει, λέει τα εξής. Τα πλήθη θέλουν τις ευλογίες χωρίς να πληρώσουν την τιμή. Αυτό είναι. Αυτοί φέρνουν μέσα κοσμικές αμφιέσεις και ωρέξεις. Υιοθετούν τρόπους ζωής που ταυτίζονται απόλυτα με τον κόσμο. Ακολουθούν τις ίδιες κοσμικές διασκεδάσεις. Το ενδιαφέρον τους είναι τα ακριβά σπίτια, όχι η οικοδομή ενός οικογενειακού βωμού. Τα παιδιά τους είναι χωρίς παιδεία, πνευματική εννοή. Και έχουν αλλάξει το δωμάτιο της προσευχής με τα κοινωνικά σαλόνια. Και λέει κάτι φοβερό. Ο Δημάς ήταν ένας εξ αυτών. Αυτός αγάπησε τον παρόντα κόσμο. Ο Ανανίας και η Σαπφύρα ήταν άλλοι. Αυτοί που ψεύστηκαν στο Άγιο Πνεύμα. Μία δήλωση αυτοκριτικής από το Pentecostal Testimony, όχι πολύ μακριά, 20 χρόνια πριν, Μάιος του 1991. Εκείνο λοιπόν που πρέπει να τονίσουμε σε όλους μας, πρώτα-πρώτα ο καθένας στον εαυτό μας, δηλαδή αυτό που θα πρέπει να διακρίνουμε είναι οι αποφάσεις μας που παίρνουμε σε σχέση με τη φαρδιά πύλη και τη στενή πύλη. Είναι η πορεία της ζωής μας, είναι η συνέχεια, είναι η καλή συνέχεια ή η κακή συνέχεια που θα έχουμε σαν άτομα, σαν οικογένειες και σαν εκκλησία. Αν αρχίζουμε και διευρύνουμε την πύλη και φαρδένουμε την οδό, μπορεί, γιατί λέει η Γραφή, είναι πολλοί οι ευρίσκοντες, μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός, αλλά δεν είναι αυτός ο αριθμός που θα αυξηθεί εισερχόμενος στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν μπορείς να πας στον ουρανό κάνοντας ό,τι θέλεις. Είναι ανάγκη να σκεφτούμε ότι στη ζωή αυτή πρέπει να κάνουμε ό,τι λέει το Ευαγγέλιο, ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό που ευαρεστεί το Θεό. Μας το γράφει, μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο με το οποίο εσφραγίστε για την ημέρα της απολυτρώσεως. Απ' την άλλη μεριά υπάρχει στενή πύλη. Εκεί πρέπει να θυσιάσεις. Πρέπει να αφήσεις πολλά πράγματα για να μπεις μέσα. Να απαρνηθείς τον εαυτό σου, να πάρεις το σταυρό σου, να αφήσεις τη λογική σου, τη σκέψη σου, τις απόψεις σου, τη θεολογία σου. Πρέπει να στριγμωχτείς για να μπεις μέσα. Και εκεί που θα βρεθείς θα είναι σε μια τεθλιμένη οδό. Εκεί θα κάνεις ό,τι θέλεις. Σε αυτό που λέτε λέει το εξής ο Ιωάννης Wesley. Σας ακούω που τα λέτε και τα βλέπω και εδώ και χαίρομαι γιατί γίνεται ένα πολύ ωραίο πάντρεμα. Λέει ο Ιωάννης Wesley. Σημειωτέων πρέπει να πούμε και τους τηλεθεατές μας ότι αυτά δεν είναι προκατασκευασμένα που λέμε. Ναι. Δεν καθίσαμε πιο μπροστά και είπαμε εγώ θα πω αυτό, εσύ θα πεις εκείνο. Ναι. Αλλά είπαμε ότι το θέμα μας είναι αυτό, πάμε να μας φωτίσει ο Θεός να δούμε τι θα πούμε. Αμήν. Αμήν. Και αυτό το ξέρει ο Κύριος, αν είναι αλήθεια Αμήν. Ή όχι. Λέει συγκεκριμένο ο Ιωάννης Wesley, προσέχετε τον αντινομιανισμό. Τι είναι ο αντινομιανισμός? Ότι δίθεν είμεθα υποχάρη και επειδή είμεθα υποχάρη δεν έχει σημασία η εφαρμογή των εντολών του Θεού. Αυτοί είναι οι αντινομιανιστές. Προσέχετε λέει τον αντινομιανισμό διότι έτσι γίνεται, κάνετε κενόν το λόγο του Θεού. Προσέχετε επίσης και τον θεμελιανισμό που κραυγάζει τίποτε άλλο παρά πίστευε και κατακρίνει σαν οπαδούς του νόμου ή αγνοούντες όσους μιλούν με βάση το λόγο του Θεού. Ναι, είναι φοβερό αυτό γιατί λένε νομικιστές αυτούς που υποστηρίζουν στην ορθοτόμηση και ορθοπόδηση του λόγου του Θεού και μάλιστα σαν κατηγόρια και ονειδισμό, ναι, στηριζόμενοι στην πλάνη της χάρης του Θεού και λέω πλάνη γιατί πλανώνται και πλανούν αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν τη χάρη του Θεού, είναι ένα μεγάλο βαρέλι μέσα στο οποίο μπαίνουν όλοι όσοι θεωρούν και επικαλούνται το όνομα του Χριστού. Η χάρη του Θεού είναι συγκεκριμένη. Η διδάσκουσα ημάς να αρνηθούμε την ασέβεια και τις κοσμικές επιθυμίες, πρώτον μας προσκαλεί σε μια άρνηση ασέβεια και κοσμικών επιθυμιών που είναι η μεγάλη αιτία της πτώσης της αναζωπηρωμένης κάθε φορά εκκλησίας. Έπειτα να ζήσουμε σοφρόνος, αγίος και ευσεβός. Δεν μπορείς να ζήσεις όπως θέλεις. Στενή πύλη χρειάζεται σοφροσύνη, αγιασμό. Σοφρόνος, αγίος και ευσεβός, ευσέβεια. Και η ευσέβεια έχει, λέει ο Λόγος του Θεού, επαγγελίες για την παρούσα και για τη μέλουσα ζωή. Η ευσέβεια δεν είναι ο πλουτισμός. Δεν είναι η υπεροχή του ανθρώπου.
Αλλά αντιθέτως, η ευσέβεια οδηγεί τον άνθρωπο στην ταπείνωση, στη μετάνοια, στην εξήτηση, στο να κρύβεται ο άνθρωπος πίσω από το σταυρό του Γολγοθά, όχι να εμφανίζονται ένδοξοι άνδρες, αλλά να εμφανίζεται ένδοξος ο Χριστός. Δεν μπορούμε λοιπόν να παραγνωρίσουμε το γεγονός της τεθλιμμένης οδού. Αλλά η τεθλιμμένη οδός είναι αυτή που τη λίγη τη βρίσκουν, των μικρών υπόλοιπων, αλλά οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, πιστεύω, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, να θέσουμε τον εαυτό μας μπροστά στο Λόγο του Θεού. Να σταθούμε και να πούμε, ο Λόγος του Θεού μιλάει για φαρδιά πύλη και ευρύχωρη οδό. Ο Λόγος του Θεού μιλάει για στενή πύλη και τεθλιμμένη οδό. Εγώ που θα μπω. Εγώ και ο οίκος μου που θα μπω. Εγώ και η εκκλησία που υπηρετώ που θα μπω. Εμείς όλοι μέσα στην εκκλησία, την τοπική, πού θα περπατήσουμε. Ποια θα είναι η διδασκαλία μας. Ποια θα είναι πραγματικά το πιστεύω μας. Δυστυχώς στην Ασούζα, από ό,τι κατάλαβα, αν και όπως φαίνεται είναι φανερό, δεν έχω μελετήσει πολύ τα πράγματα μέσα από την ιστορία, τη χριστιανική της Ασούζας, στην Ασούζα είναι εμφανές ότι μπήκανε νεωτερικές απόψεις. Πάσης φύσεως. Θεολογικές, κοσμικές, πολιτικές ακόμη, φιλοπατριωτικές, μπήκανε πολλά νέα πράγματα έξω από αυτά που περιγράφονται στο Λόγο του Θεού. Πιστεύω, αγαπητέ Γιώργο και Χάρη, σε μια επόμενη εκπομπή μας θα μπορέσουμε να δούμε και τα επόμενα εκφυλιστικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάστηκαν εν γέννη παγκοσμίως στο κίνημα της πεντηκοστιανής έκχυσης, του Πνεύματος του Αγίου, το τονίζω, έκχυσης, τα οποία επίσης φανέρωσαν αυτές τις παθογένειες, τις οποίες είδαμε και στην Αζούζα, και μάλιστα στο μέλλον με πολύ πολύ πιο χονδροειδή τρόπο. Πιστεύω, Κώστα, ότι στην επόμενη εκπομπή μας θα ασχοληθούμε με αυτό. Ναι, θα είναι καλό. Χάρη. Εδώ όμως, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η ώρα μας πέρασε και η εκπομπή αυτή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θεό για όλα όσα κάνει και γιατί μας αφήνει, μας αξιώνει να είμαστε μαζί σε αυτή την ωραία σειρά των εκπομπών με τίτλο «Γιατί Πεντηκοστή». Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί και στην επόμενη εκπομπή. Μέχρι τότε σας ευχόμαστε με πολύ αγάπη μέσα από την ψυχή μας ο Θεός να σας ευλογεί όλους πλούσια, πάντοτε και κατά πάντα, στο όνομα του Χριστού, αλλά προσοχή, με κάθε ευλογία πνευματική στα ουράνια, δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου. Αμήν. Ο Θεός μαζί σας.